Δόξα στον Κύριό μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όσα έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Χαίρομαι και εγώ που είμαι ανάμεσά σας, αδελφοί. Τον ευχαριστώ τον Κύριο για όλα. Είμαστε, αδελφοί, μια καρδιά, αδελφοί, μια πίστη, ένας Κύριος και όλοι, αδελφοί, αγωνιζόμαστε σε αυτόν τον καλό αγώνα της πίστεως, ώστε να τερματίσουμε όλοι μαζί, αδελφοί, με τα χαρά στο δρόμο μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Έχετε την αγάπη του αδελφού μας, τον Νίκο του Ντουρουντάκη, από την Εκκλησία της Πετρούπολης. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για όλα όσα έχει κάνει. Έχουμε ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά μας και είναι μεγάλη μας τιμή, αδελφοί, που ακολουθούμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας. Θα ήθελα, αδελφοί, να διαβάσουμε από την 1040 σελίδα, από την επιστολή προς Φιλιππησίους, το γάμα κεφάλαιο. Θα διαβάσω, αδελφοί, τα 14 εδάφια. Γάμα κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 14, 1040. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομή, διότι εμείς είμεθα η περιτομή, οι λατρεύοντες τον Θεό εν πνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησού και μη έχοντες την πεποίθηση εν τη σαρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθηση εν τη σαρκή, αν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εν τη σαρκή, εγώ περισσότερο. Περιτετμημένος την 8η ημέραν εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων, διώκτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη, τη δια του νόμου διετελέσας, άμεμπτος, πλην, εκείνα τα οποία ανήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία, δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια των οποίων εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν. Και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Δια να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν ίσως λάβω αυτό, δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλλά εν πράτο, τα μένω πίσω λησμονώ, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού, εν Χριστώ Ιησού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα λόγια του Κυρίου μας, τα λόγια, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού, μόνο που τον διαβάζουμε, ανοίγει η καρδιά μας. Μόνο, αδελφοί, που κάνουμε ανάγνωση, είναι ικανή η ανάγνωση του Λόγου του Θεού να μας δώσει χαρά, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο που ήρθε μέσα στη ζωή μας για τα θαυμάσια Του. Εδώ, αδελφός, ο Παύλος γράφει αυτήν την επιστολή, γέροντας στο τέλος, αδελφοί, του δρόμου του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τα καλά αυτά παραδείγματα των αδερφών που αγωνιστήκανε και μείνανε μέχρι τέλους, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Παύλος είναι στερεός στην πίστη, αδελφοί, αμετακίνητος. Στην Κορινθίους επιστολή καλεί τους αδελφούς εκεί, τους Κορίνθιους, όθεν, αδελφοί, να περισσεύσετε στο έργο του Κυρίου και να μείνετε στερεοί και αμετακίνητοι. Και ο Παύλος όλη του την πορεία, αδελφοί, στη ζωή αυτή έμεινε αμετακίνητος, στερεός. Δεν γύρισε προς τα πίσω, δεν ξέκλεινε δεξιά και αριστερά, αλλά αγάπησε τον Χριστό μόλις του την καρδιά, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι, αδελφοί, παραδείγματα τα οποία καλούμαστε κι εμείς να ακολουθήσουμε, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα γράφει αυτή την επιστολή, γέροντας. Αλλά η πίστη του δεν έχει ελαττωθεί, η πίστη του δεν έχει μειωθεί, δεν έχει αφήσει, αδελφοί, τον χρόνο, δεν έχει αφήσει η φθορά του χρόνου αυτού, αδελφοί, να τον επηρεάσει και να τον κάνει, αδελφοί, να γυρίσει προς τα πίσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά είναι πλήρης δυνάμεως και πίστεως, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα έρχεται να μας πει, αδελφοί, το λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω. Και έχει καταλάβει ο Παύλος, αδελφοί, ότι η χαρά του χριστιανού, η χαρά μας, αδελφοί, είναι απαραίτητη μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ανάγκη να χαιρόμαστε. Και όχι να χαιρόμαστε, αδελφοί, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους, αδελφοί, να χαιρόμαστε. Έχουμε πάρα πολλούς και αμέτρητους, αδελφοί, λόγους να είμαστε χαρούμενοι αυτό το βραδινό, αδελφοί. Και δεν θέλουμε να ψευτοπαρηγορήσουμε τον εαυτό μας και να δώσουμε ψεύτικη χαρά και να πούμε ένα ωραίο παραμύθι στον εαυτό μας, αδελφοί, για να προχωρήσουμε. Αλλά η χαρά μας είναι πλήρης και έχουμε βάσιμες, αδελφοί, βάσιμα επιχειρήματα να χαιρόμαστε.
Γιατί να χαιρόμαστε, γιατί ακολουθούμε έναν Κύριο ο οποίος είναι αγαθός και το έλεος αυτού μένει στον αιώνα, ο οποίος είναι ικτήρμων, είναι ελεήμων, είναι πολυέλεος. Αυτόν τον Θεό ακολουθούμε, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρουμε ότι αυτός ο Θεός, αδελφοί, ο αγαθός, που ποτέ και να πήγαμε ενώπιόν Του, ποτέ δεν μας γύρισε, αδελφοί, την πλάτη Του. Ποτέ δεν μας έκλεισε την πόρτα. Είδαμε στη ζωή μας ότι το εδάφιο που λέει «Τον ερχόμενον προς εμέ, δεν θέλω εκβάλει έξω», είναι αλήθεια. Δεν υπήρχε, αδελφοί, μια φορά μέσα στη ζωή μου να το ομολογήσω που πήγα στον Κύριο με μετάνοια, με επιστροφή, τον ζήτησα και ο Κύριος να μην με επισκέφτηκε. Ο Κύριος να μην ήρθε να με ευλογήσει, να με επισκεφτεί, να με ανανεώσει. Και το έχουμε όλη αυτό εμπειρία, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Έχουμε έναν Θεό, αδελφοί, ο οποίος είναι σύντροφος. Έχουμε έναν Θεό μέσα στη ζωή μας, ο οποίος είναι βοήθεια, ετοιμοτάτη. Δεν έχουμε έναν Θεό που κάθεται, αδελφοί, στην άκρη και περιμένει πότε θα κάνουμε ένα λάθος για να μας δώσει μια τιμωρία ή πότε θα κάνουμε μια παράβαση, αδελφοί, για να θερίσουμε και να θερίσουμε όλα αυτά τα οποία θερίζουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, είναι καλός. Αυτή είναι η ομολογία μας. Αυτό το έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Δεν μπορούμε να μην το πούμε, δεν μπορούμε να μην το ομολογήσουμε ότι είναι αγαθός ο Θεός. Και είναι τόσο καλός και αγαθός, αδελφοί, που δεν θέλουμε να τον εγκαταλείψουμε, δεν θέλουμε να γυρίσουμε προς τα πίσω. Δεν θέλουμε να πάμε σε κάποιον άλλον Θεό, σε κάποιον άλλον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά θέλουμε αυτόν τον Κύριο, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Αυτόν τον Κύριο, αυτόν τον αγαθό Θεό, που έδειξε την αγάπη Του στέλνοντας τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι κοντά στον Χριστό, αδελφοί. Και έχουμε χαρά μέσα στην καρδιά μας. Όχι γιατί πάνε καλά οι δουλειές μας, όχι γιατί είμαστε πλήρεις των αναγκών μας ή μπορεί να έχουμε τελεία υγεία, αλλά έχουμε χαρά γιατί ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο δρόμος που ακολουθούμε οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, ότι το αποτέλεσμα της πίστεώς μας, αδελφοί, θα είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Και όχι μόνο αυτό, μας περιμένει ο Χριστός στην άκρη αυτού του δρόμου, αδελφοί, η αγκαλιά Του μας περιμένει για να μας ανταμείψει, να ανταμείψει τον κόπο μας, να ανταμείψει τον αγώνα μας, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς να μην χαιρόμαστε, αδελφοί, για αυτά τα οποία έχει κάνει μέσα ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Πώς να μην χαιρόμαστε, αδελφοί, για το έλεος και τη χάρη. Και ξέρουμε ότι, αδελφοί, αυτό τον αγώνα που έχουμε και αυτό το δρόμο που έχουμε πάρει, αυτός ξεκίνησε αυτό το καλό έργο και αυτός θα το τελειώσει, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν σήμερα κάποιος από εμάς, αδελφοί, μπορεί να είναι λυπημένος, μπορεί να είναι στεναχωρημένος και πάλι ο λόγος του Θεού έχει να μας παρηγορήσει και πάλι ο λόγος του Θεού έχει να μας πει, αδελφοί, κάτι παρηγορητικό για να πάρουμε θάρρος. Ο λόγος του Θεού λέει, αδελφοί, και το θυμήθηκα όπως ανέβαινα, η οργή, λέει, αυτού διαρκεί μία μόνο στιγμή. Μπορεί να αμάρτησες, μπορεί να λείπησες στο Θεό, μπορεί να αυτή την ώρα μην απολαμβάνεις τη χαρά του Κυρίου, αλλά η οργή του Θεού, λέει, διαρκεί μία μόνο στιγμή. Ζωή όμως είναι, λέει, εντιευμένη αυτού. Το βράδυ, λέει, το εσπέρας μπορεί να κατοικεί ο κλαθμός, το κλάμα, η στεναχώρια, αλλά το πρωί έρχεται η αγαλίαση. Άραγε είναι στο χέρι μας, αδελφοί, να επιστρέψουμε, είναι στο χέρι μας να αποκτήσουμε πάλι αυτή τη χαρά που μας δίνει ο Κύριος απλόχερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας λέει, αδελφοί, ο λόγος του Θεού, ο Παύλος εδώ, το να σας γράφω, λέει, τα αυτά δεν είναι οχληρό, αλλά είναι ασφαλές. Και ευχαριστούμε, αδελφοί, γιατί ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Και δεν πρέπει ποτέ η καρδιά μας να κουραστεί και να πει βαρέθηκα να ακούω το λόγο του Θεού τα ίδια και τα ίδια. Πάλι για μετάνοια, πάλι για επιστροφή, πάλι για αγάπη, πάλι για ταπείνωση. Αυτά θα ακούμε, αδελφοί. Και πάλι θα ακούμε και για τις παραβολές και θα ακούμε για τα θαύματα του Κυρίου και πάλι θα ακούμε για την πίστη και αυτά θα ακούμε, αδελφοί. Και δεν θέλουμε να ακούσουμε νέα πράγματα, αλλά θέλουμε να ακούμε το λόγο του Θεού. Και θέλουμε να ακούμε αυτά τα οποία είναι ασφαλή και αυτά τα οποία θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί. Δεν είναι βαρετό να ακούμε το λόγο του Θεού. Δεν είναι βαρετό να ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι ασφάλεια. Θέλω, λέει, να σας διεγείρω, λέει, δια της επιθυμήσεως, την αγαθή σας συνείδηση, την ειλικρινή σας διάνοια, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχουμε ανάγκη, αδελφοί, να ακούμε το λόγο του Θεού. Ποτέ μην πούμε βαρέθηκα. Ποτέ μην πούμε ότι το έχω ακούσει, το ξέρω, το κάνω αυτό. Αλλά πάντα ο Κύριος, αδελφοί, έχει να μας πει κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει ο λόγος του Θεού: προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τους εργάτες, το έχω πολύ στην καρδιά μου, αδελφοί. Για τους εργάτες που έχουμε, τα αδέρφια μας, οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, είναι
αδέρφια, ευλογημένα αδέρφια, και πρέπει να τους θυμάμαι. Και εγώ έτσι μικρό παιδί, μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία και πάντα, αδερφοί, αυτό μου το πέρασε και η μητέρα μου, τους πρεσβυτέρους, τους ποιμένους, τους είχαμε, αδερφοί, σε μεγάλη εκτίμηση. Τους έβλεπα με δέος. Και να σας πω, αδερφοί, τους είχα πρότυπο. Έλεγα, εγώ θέλω κάποια στιγμή να γίνω έτσι ένας τέτοιος εργάτης του Θεού. Όχι για τη δόξα και για την αξία και για την τιμή που αποκτάει, αδερφοί, ένας εργάτης. Αλλά έβλεπα, αδερφοί, την παρουσία τους, το περπάτημά τους. Έβλεπα τους αδερφούς πρεσβυτέρους, τους κήρυκες και τους καμάρωνα. Έλεγα, τι ωραίοι αδερφοί. Εργάζονται στις δουλειές τους, δαπανούνται από την τσέπη τους για το έργο του Θεού. Έχουν χαρά, έχουν ωραίο καρπό. Και ευχαριστούμε για τα αδέρφια, αδερφοί. Ευχαριστούμε για τους εργάτες. Τι να πούμε για τον αδερφό τον Λούι, για τον αδερφό τον Νικολακόπουλο, οι οποίοι, αδερφοί, μας μεταφέρανε, μας μεταδώσανε, αδερφοί, την αγάπη τους για τον Κύριο. Όχι όπως στη Γαλάτα, σε επιστολή, λέει, δεικνύουσι, λέει, κάποιοι εργάτες δεικνύανε ζήλο, λέει, για τους Γαλάτες, αλλά ήταν ζήλος, ο οποίος ήθελαν να αποκλείσουν, αδερφοί, τους αδερφούς από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και τι να τους κάνουν, να τους κάνουν να τους ακολουθούσουν. Να κάνουν τους αδερφούς να ακολουθήσουν ανθρώπους. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, για τους αδερφούς, τους εργάτες. Μας κήρυξαν το λόγο του Θεού, μας δώσαν το καλό παράδειγμα. Και όχι μόνο οι πρώτοι αδερφοί, οι πρωτεργάτες, αλλά και οι σημερινοί αδερφοί είναι άξιοι συνεχιστές του έργου του Θεού, αδερφοί. Και έχουμε πολύ ωραία παραδείγματα μέσα στη ζωή μας, μέσα στην πορεία μας, την πνευματική, και σήμερα να μιμηθούμε αδερφούς εν ζωή, οι οποίοι, αδερφοί, είναι εργάτες του Κυρίου που αγαπάνε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό και καλούμαστε, αδερφοί, να τους θυμάμαι. Και όχι μόνο να τους θυμάμαι, να μην τους στεναχωρούμε, να μην κοιτάμε να τους βάζουμε προσκόμματα, να μην κοιτάμε να τους επηρεάζουμε αρνητικά, αλλά να τους βοηθάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει, αδερφός, ο Παύλος εδώ και λέει, αναφέρει, αδερφοί, για τη ζωή του, αναφέρει για αυτά τα οποία κάποια στιγμή μέσα στη ζωή του είχε βάλει στόχο, είχε βάλει σαν πρώτο σκοπό μέσα στη ζωή του. Και μας λέει, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού, πρωτήτερα λέει στο 3, εμείς, λέει, είμαστε υπεριτομοί, οι λατρεύοντες τον Θεό εν πνεύματι και καυχόμενοι στο Χριστόν Ιησού, αδερφοί. Αυτό έτσι μου χτύπησε, λατρεύοντες τον Θεό εν πνεύματι. Και είμαστε, αδερφοί, χαρούμενοι γιατί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα πια δεν χρειάζεται, όπως έλεγε η Σαμαρίτισσα, ούτε να πάμε στο βουνό της Σαμάριας, ούτε να πάμε στα Ιεροσόλυμα να λατρεύσουμε τον Κύριο. Αλλά λέει ο Κύριος μας εκεί στη Σαμαρίτισσα, λέει, έχετε η ώρα που αληθινοί προσκυνητές θέλουν συλλατρέψει, λέει, τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί τούτους, λέει, προσκυνητές ζητάει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για το Πνεύμα το Άγιο. Κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει τώρα πια από τον Κύριο. Κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Δεν είναι ότι πρέπει να πάω σε κάποιο μέρος, πρέπει να πάω κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο να πάω στο Ιεροσόλυμα να λατρεύσω τον Κύριο. Μπορώ να το λατρεύσω όπου και αν βρίσκομαι. Μέσα στη δουλειά μου, στην εργασία μου. Είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, αδερφοί. Και παρατηρώ, αδερφοί, μέσα στη ζωή μου ότι όλη μέρα σκέφτομαι τον Κύριο. Όλη μέρα παρατηρώ ότι σκέφτομαι τον Χριστό. Δεν μπορώ αυτό να το ξεπεράσω, δεν μπορώ να μη σκέφτομαι τον Κύριο, είναι μέσα μας, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί κανείς, αδελφοί, δεν μπορεί να μπει εμπόδιο στη σχέση μας με τον Θεό. Κανείς άνθρωπος, κανείς εξωτερικός παράγοντας, κανείς δεν μπορεί να μας αποκόψει από την παρουσία του Θεού. Έχουμε ανοιχτή, αδελφοί, είσοδο προς τον Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι σίγουρα η αμαρτία, αδελφοί. Γιατί έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και αυτό το σώμα το κάνει κατοικητήριο, τον κάνει ναός του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό το σώμα που έχω εγώ και ο καθένας μας, αδελφοί, πρέπει να προσέξω πώς το χρησιμοποιώ, πού κοιτάω, τι εκτελώ. Γιατί όταν, αδελφοί, αμαρτάνουμε, το σώμα μας λυπάται το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο σφραγιστήκαμε για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Και τι γίνεται, αποσύρεται. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο και αποκόβεται από τη ζωή μας. Και τότε βιώνουμε τη θλίψη και την απελπισία και την κατάθλιψη, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εμείς έχουμε τώρα χαρά, γιατί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε την παρουσία του Θεού. Έχουμε μαρτυρία μέσα μας, αδελφοί, ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και λέει ένας ωραίος ύμνος, αδελφοί, που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, δόξα, δόξα, αλληλούια, οσανά, ξέφυγα, λέει, από την κόλαση στα αληθινά, το μαρτυρί, το πνεύμα και πίστη στην καρδιά, δεν έχω πλέον βάρος, έχω πολύ χαρά. Έχουμε βεβαιότητα μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, ότι βαδίζουμε για τον ουρανό.
Και δεν είναι ότι έχουμε μια πεποίθηση μέσα στην καρδιά μας ότι τα καταφέρνουμε και τα κάνουμε καλά, ή επειδή είμαστε από οικογένεια ονομαστή, ή επειδή έχουμε κάνει κάποια καλά έργα. Αυτά μας δίνουν μια πεποίθηση ότι πάμε για τον ουρανό, αλλά έχουμε πεποίθηση μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, ότι πάμε για τον ουρανό, γιατί έχουμε χαρά, γιατί βασιζόμαστε στην αγάπη του Χριστού, βασιζόμαστε στο αίμα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και ξέρουμε, όπως είπαμε και πριν, ότι δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ ο Χριστός. Ξέρουμε ότι ποτέ θα μας γυρίσει την πλάτη. Και ξέρουμε ότι σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε, αδελφοί, ο Κύριος είναι πρώτος που θέλει να τερματίσουμε το δρόμο μας με τα χαράς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και στη συνέχεια λέει, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού, περιτετμημένος, λέει, την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη, τη δια του νόμου, διατελέσας άμεπτος. Όλα αυτά τα οποία έκανε ο Παύλος πριν έρθει στον Χριστό. Ένα εξέχον μέλος εκεί του Ιουδαϊσμού, αδερφοί. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε προοπτικές, ο οποίος είχε ένα πάρα πολύ καλό περπάτημα, κατά νόμων, λέει, άμεπτος. Ήταν, λέει, παρά τους πόδας του Γαμαλίλ. Είχε προοπτική, είχε, αδερφοί, μπροστά του να κερδίσει πολλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Πολύ δόξα ανθρώπινη. Όμως, αδερφοί, κάποια στιγμή συνάντησε τον Ιησού Χριστό. Κάποια στιγμή στη ζωή αυτή, καθώς, αδερφοί, κυνηγούσε τους χριστιανούς, κάποια στιγμή, αδερφοί, συνάντησε το λαμπρό φως του Ιησού Χριστού, είδε τον Ιησού Χριστό και εκεί άλλαξε η ζωή του. Και τώρα όλα αυτά, αδερφοί, τι είναι για τον Παύλο από τη στιγμή που πίστεψε στον Χριστό, από τη στιγμή που ο Χριστός τον κάλεσε, λέει, εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, το αυτά ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Τι ωραία λόγια, αδερφοί, να τα πούμε και να τα ζούμε κι εμείς. Τι μπορεί, αδερφοί, να σταθεί ικανό, να σταθεί άξιο, να σταθεί, αδερφοί, άξιο να εγκαταλείψουμε τον Χριστό μέσα στη ζωή μας και να ακολουθήσουμε κάτι άλλο. Τι μπορεί, αδερφοί, να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο άξιο και να το βάλουμε στη ζυγαριά με τον Χριστό. Τίποτα, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα είναι ζημία. Τα πάντα είναι σκύβαλα, αδερφοί, μπροστά στη χάρη του Θεού. Δεν θέλουμε, αδερφοί, ούτε εδώ να κάνουμε ονόματα, ούτε να κάνουμε χρήματα, ούτε να κάνουμε, αδερφοί, δεν ξέρω ο καθένας τι σκοπούς έχει. Θέλουμε, αδερφοί, να μείνουμε στο Χριστό. Θέλουμε να τον ακολουθήσουμε. Θέλουμε να τον υπηρετήσουμε. Αυτή θα είναι τελικά η αξία και αυτό θα είναι, αδερφοί, το κέρδος στο τέλος, να περπατήσουμε και να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Να κάνουμε γνωστό το όνομά του στους ανθρώπους. Να υπηρετήσουμε τη βουλή του Κυρίου στις μέρες μας. Και λέει, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού. Εκείνα, λέει, τα οποία νησάνε σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια τον Χριστό. Και μάλιστα, λέει, και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού. Όλα, αδερφοί, καταστραφήκανε. Όλα μηδενιστήκαν όταν συνάντησε τον Χριστό. Όταν συνάντησε τη ζωή, όταν συνάντησε την Ανάσταση, όταν συνάντησε, αδερφοί, τη χαρά, την αλήθεια και τη ζωή, για τον Παύλο γίναν όλα μηδέν. Γίναν όλα σκύβαλα, σκουπίδια. Ευχαριστούμε τον Θεό και καλή, αδερφοί, στη Γαλάτας επιστολή τους αδερφούς. Αυτά, λέει, που καταστρέψατε, άμα τα οικοδομήσετε πάλι, είσαστε παραβάτες. Και καλεί το άνθρωπο σε αυτά τα οποία εγκαταλείψαμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, αυτά τα οποία κάποια στιγμή ομολογήσαμε ότι είναι σκύβαλα και σκουπίδια, καλούμαστε, αδερφοί, να προσέξουμε να μην τα επαναφέρουμε μέσα στη ζωή μας. Παρατηρώ, αδερφούς, στην πορεία των χρόνων, αδερφοί, που χάνουν την πίστη τους, χάνουν την επαφή τους με τον Θεό, και εκείνα, αδερφοί, που κάποτε ομολογήσανε και τα καταστρέψανε και από αυτού τους έβγαλε ο Κύριος, αδερφοί, ξαφνικά να τα επαναφέρουν στη ζωή τους λίγο-λίγο. Με τίποτα, αδερφοί, να μην γυρίσουμε προς τα πίσω. Με τίποτα, αδερφοί, να μην οικοδομήσουμε τα παλιά, μην οικοδομήσουμε αυτά τα οποία εγκαταλείψαμε. Και έρχεται, αδερφοί, ο Παύλος και λέει, και δια των οποίων εζημιώθην και τα πάντα. Και αυτό δείχνει, αδερφοί, τελικά τη γνησιότητα της πίστης μας. Πόσο έχουμε ζημιωθεί για τον Χριστό. Πόσα έχουμε χάσει. Πόσα, αδερφοί, έχουμε πουλήσει μέσα στη ζωή μας. Ομοιώθη, λέει, η βασιλεία των ουρανών με έναν άνθρωπο ο οποίος βρήκε έναν θησαυρό σε ένα χωράφι. Και τι έκανε, πήγε και πούλησε όλα αυτά τα χωράφια που είχε για να αγοράσει αυτό το χωράφι, αυτό το χωράφι που είχε το θησαυρό. Αυτή είναι η πίστη, η γνήσια, η οποία, τι έχει αυτή η πίστη. Αυτή η πίστη πουλάει, αδερφοί, εγκαταλείπει, θυσιάζει. Και ο Παύλος μπορεί να το πει με παρησία ότι εζημιώθην, εγκατέλειψα τα πάντα. Ομοιώθη, λέει, η βασιλεία των νόμων, έναν άνθρωπο έμπορο
που αναζητούσε καλούς Μαργαρίτας. Και τι έκανε όταν βρήκε τον καλό Μαργαρίτη, αυτόν τον οποίον έψαχνε? Πούλησε όλους τους άλλους Μαργαρίτες. Όλους αυτούς τους Μαργαρίτες που είχε, που τους θεωρούσε ότι είχαν αξία, όλα αυτά τα πούλησε για να αγοράσει τον καλό Μαργαρίτη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, και ο Παύλος αυτή τη στιγμή έχει τον Χριστό. Και για τον Χριστό, λέει, ζημιώθηκα τα πάντα και όλα πια τα λογαριάζω σκέβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Και θέλω να προσέξω να μην τον χάσω τον Χριστό. Γι' αυτό κοιτάω αυτά τα σκύβαλα που εγκατέλειψα να μην τα επαναφέρω, να μην τα ζυγίσω πάλι, μην τους δώσω αξία. Ευχαριστούμε τον Θεό και λέει, αδελφοί, και να ευρεθώ εν αυτό, μην έχω δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστως του Χριστού. Αυτή ήταν, αδελφοί, η θεωρία, το μπορούμε να πούμε, αυτή ήταν, αδελφοί, όλη η βάση του, η δικαιοσύνη ανθρώπινη. Η δικαιοσύνη εκ του νόμου, γι' αυτό και συνέχεια στις επιστολές, στη Ρωμαίους, παντού, αδελφοί, μιλάει για την δικαιοσύνη της διατυπίστεως. Δικαιοθέτες, λέει στη Ρωμαίους επιστολή στο έψιλον κεφάλαιο, δικαιοθέτες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Πατέρα. Δεν είμαστε δικαιωμένοι δια του νόμου, τώρα είμαστε δικαιωμένοι δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Και πού το κατάλαβε ότι πια ο άνθρωπος δικαιώνεται δια της πίστεως? Έχουμε ειρήνη προς τον Πατέρα. Την ειρήνη αυτή ο Παύλος δεν τη βρήκε, αδελφοί, ούτε στον νόμο, ούτε στον Ιουδαϊσμό, ούτε στους αυτούς τους καλούς δασκάλους που είχε. Ποτέ δεν βρήκε μέσα στην καρδιά του ειρήνη. Αλλά όταν συνάντησε τον Χριστό, αδελφοί, βρήκε την ειρήνη. Την ειρήνη που πια κανείς δεν μπορεί να του την πάρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ειρήνη, λέει, αφήνω εις εσάς. Όχι την ειρήνη, λέει, του κόσμου Ιησούς Χριστός, αλλά την ειρήνη την εμείς σας δίνω. Και αυτή είναι, αδελφοί, η βεβαιότητα που έχουμε στην καρδιά μας, ότι ακολουθούμε τον Κύριο και θέλουμε να δικαιωθούμε δια της πίστεως, γιατί έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και λέει να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Αυτή είναι η επιθυμία του Παύλου, αδελφοί, να τελειώσει το δρόμο του και να γνωρίσει στην πορεία του, όχι μόνο να τελειώσει, αλλά να γνωρίσει και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και λέει ο Κύριος μας εκεί στους Σαδουκαίους, πλανάστε, λέει, μη γνωρίζονται στις γραφές, μη δε τη δύναμη του Θεού. Και δεν καλούμαστε, αδελφοί, να μείνουμε μόνο στις γραφές, να επικεντρωθούμε στη διδασκαλία και να μάθουμε καλά το Λόγο του Θεού, να το σπουδάσουμε, να πάμε και σε κολέγια. Καλούμαστε, αδελφοί, να έχουμε τη δύναμη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Τι νόημα έχει να γνωρίζω πάρα πολύ καλά το Λόγο του Θεού, το εδάφιο που το λέει εκεί και την Παλαιά και όλα, και να μην έχω τη δύναμη του Θεού μέσα στη ζωή μου, να μην έχω, αδελφοί, επισκέψεις του Πνεύματος του Αγίου, να μην βλέπω να αλλάζει ο χαρακτήρας μου, να μην βλέπω, αδελφοί, να ανανεώνεται η ψυχή μου καθημερινά με τον Κύριο. Και καλούμαστε, αδελφοί, να έχουμε το Λόγο του Θεού, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά και τη δύναμη του Κύριου. Και ο Παύλος θέλει αυτή τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Τη δύναμη αυτή που άλλαξε τη ζωή του εκείνη την ημέρα που κυνήγαγε τους χριστιανούς. Αυτή τη δύναμη θέλει μέσα στη ζωή του, ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Αλλά αγάπησε όχι μόνο τις δυνάμεις, αγάπησε όχι μόνο αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος μέσα στη ζωή του, αλλά αγάπησε, αδελφοί, και τα παθήματα. Γιατί μέσω των παθημάτων, αδελφοί, συμμορφώθηκε με τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό και λέει, σε κάποιο σημείο λέει, με άκραν ευχαρίστηση, λέει, θέλω πονέσει, θέλω περάσει όλα αυτά που περνάω, με άκραν ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, φρονώ, λέει, ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια, λέει, να συγκριθώσει, λέει, με τη δόξα τη μέλους να αποκαλυφθήσει μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για τον αδελφό μας τον Παύλο και για όλα αυτά τα αδέρφια, για αυτά τα λόγια που διαβάζουμε, αδελφοί. Και ξέρετε, αδελφοί, κάποια στιγμή αυτό είναι ο στόχος, να τελειώσουμε το δρόμο μας, να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών και θα δούμε τον Παύλο και τον κάθε Παύλο, τον Πέτρο, όλους τους αδελφούς αυτούς. Θα τους δούμε, αδελφοί, με τα μάτια μας. Θα είναι τα αδέρφια μας, θα τους δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Και είναι συγκλονιστικό αυτό, αδελφοί, τη δόξα που περιμένει τον καθέναν από εμάς. Και όλοι μαζί, αδελφοί, ο Παύλος, ο Πέτρος, οι μαθητές, οι προφήτες, ο Ηλίας, ο Ισαΐας, όλοι αυτοί, ο Μωυσής, εμείς. Όλοι μαζί, αδελφοί, θα ταινίζουμε τον Ιησού Χριστό. Θα δοξάζουμε τον Κύριό μας. Θα ομολογούμε στους αιώνας ότι αυτός είναι ο άξιος να λάβει τη δόξα και την τιμή, διότι εσφάγει και αγόρασε ημάς προς το Θεό και έκαμε ημάς βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Τι να πούμε, αδελφοί, για την αγάπη του Χριστού? Τι να πούμε, αδελφοί, για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει μέσα στη ζωή μας? Και λέει να γνωρίσω την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Και πέθανε ο Παύλος, αδελφοί, πέθανε για όλα αυτά.
για όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε, για τη δόξα των ανθρώπων, για αυτή την προοπτική, για όλα αυτά που το πρόσφερε ο κόσμος αυτό, πέθανε ο Παύλος και έζησε για τον Χριστό. Αν λέει ένας απέθανε, άρα πάντες απέθανον, και δεν απέθανε, λέει, για να ζούνε, λέει, για τον εαυτό τους οι ζώντες, αλλά για να ζούνε για τον αποθανόντα και να στάντα υπέρ αυτών. Εμείς ζούμε για τον Χριστό, αδελφοί. Αυτό πρέπει να είναι το φρόνημα της καρδιάς μας, ότι είμαστε νεκροί για την αμαρτία. Ζώντες δε στο Θεό δια του Ιησού Χριστού. Είμαστε νεκροί. Δεν έχουμε μερίδα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχουμε μερίδα, αδελφοί, στα πράγματα του κόσμου αυτού. Το πολίτευμα ημών, λέει, σε συνέχεια, αδελφοί, είναι εν ουρανής. Ο πόθον, λέει, προσμένουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Παύλος, αδελφοί, πέθανε για τον Χριστό. Και πρέπει να πεθάνουμε, πρέπει να καταφέρουμε να πεθάνουμε για τον Κύριο και να ζήσουμε για τον Κύριο. Και να ζει ο Χριστός εν εμή, αδελφοί, να το λέμε με παρησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει ουχή ότι έλαβω ήδη το βραβείο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί αυτό με συγκλονίζει. Όχι μόνο, αδελφοί, μας έσωσε. Όχι μόνο μας αγάπησε. Όχι μόνο μας ελευθέρωσε και εκεί που πηγαίναμε, αδελφοί, ο καθένας στην οδόν αυτού, στην καταστροφή, στην ενοχή, στην καταδίκη, στην απελπισία, στην κατάθλιψη, όχι μόνο ήρθε μέσα στη ζωή μας και μας ελευθέρωσε, ενώ αξίζαμε τον θάνατο, ενώ αξίζαμε, αδελφοί, την ποινή, έρχεται τώρα και μας βάζει μέσα στο λαό του. Και όχι μόνο αυτό, θέλει, αδελφοί, και μας έχει ετοιμάσει βραβείο. Δεν είναι απλά ότι μας έσωσε ο Χριστός, αδελφοί. Θέλει να μας ευλογήσει. Θέλει να τελειώσουμε θριαμβευτικά το δρόμο του, αδελφοί. Θέλει να τελειώσουμε και να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, πλήρης καρπών δικαιοσύνης. Αυτό είναι το φρόνημα του Κυρίου. Ούτω, λέει, δοξάζεται ο Θεός, ώστε να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μείνει. Και τόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος, αδελφοί, που θέλει να έχουμε καρπό. Όχι για δικό του όφελος, αλλά γιατί μας αγαπάει, γιατί θέλει στο τέλος να μας δοξάσει. Και είναι κρίμα σε αυτή τη ζωή, αδελφοί, ενώ έχουμε τον καιρό, ενώ έχουμε την πορεία αυτή στη ζωή αυτή, να μην φροντίσουμε να κάνουμε πλούσια την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Να μην φροντίσουμε να περπατήσουμε σε έργα αγαθά, τα οποία έχει προετοιμάσει, αδελφοί, ο Κύριος για μας. Λέει, αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Γι' αυτό μας έφτιαξε, αδελφοί, γι' αυτό μας δημιούργησε, γι' αυτό μας έσωσε, για να ομολογούμε το όνομά του, για να σωθούν ψυχές. Για να θριαμβεύσουμε στο τέλος και να κατεσκυνθεί ο εχθρός και να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών και να μας δει και να μας καμαρώσει. Όχι να μπούμε, αδελφοί, τελευταίοι. Όχι να μπούμε, αδελφοί, έτσι χωρίς καρπό, χωρίς μισθό, χωρίς προοπτική, ενώ τώρα έχουμε το χρόνο, αδελφοί, να δουλέψουμε. Και πόσο, αδελφοί, δεν υπάρχει μαρτυρία σε όλους μας. Σε όλους στον χριστιανικό κόσμο, σε όλους τους αδελφούς, δεν υπάρχει μαρτυρία μέσα μας ότι διανύουμε, αδελφοί, πραγματικά τις τελευταίες ημέρες. Αν τώρα, αδελφοί, δεν επιταχύνουμε τα βήματά μας, αν τώρα δεν δώσουμε όλη την καρδιά μας στον Χριστό, αν τώρα δεν αφιερωθούμε πλήρως, πότε θα το κάνουμε, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πολλές φορές νιώθω ότι ίσα που προλαβαίνω έτσι να φτιάξω κάτι για την αιώνια ζωή, ίσα που προλαβαίνω έτσι να βάλω κανένα ένσημο πνευματικό, να φτιάξω καμιά υπερορία, κάνα έτσι για τον ουρανό, ίσα που προλαβαίνω. Και αυτό είναι, αδελφοί. Τι νόημα έχει να τρέξουμε. Πολλές φορές τρέχουμε για τις δουλειές μας, παρασυρώμαστε με έρημνες και γυρνάμε και είμαστε άδειοι. Αλλά είναι ό,τι κάνουμε για τον Κύριο, αυτό μας οικοδομεί, αυτό μας κάνει και χαιρόμαστε. Αυτό μας ικανοποιεί, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, δεν έγινε ακόμα τέλειος, αλλά τρέχω κατόπιν, ίσως λάβω αυτό δια του οποίου και λήφθη από τον Ιησού Χριστού, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Τρέχει για το βραβείο, για το βραβείο της Άνω Κλήσεως, αδελφοί. Ο Παύλος έχει στην καρδιά του στόχο μέσα στη ζωή του, το βραβείο. Λέει στην Κολοσσαής, ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου. Αγχώνεται και για τους αδερφούς τους Κολοσσαής να μην χάσουν το βραβείο τους. Αγχώνεται για τον κάθε ένα πιστό, μεριμνάει, μη χάσουμε το βραβείο. Μας περιμένει στεφάνι, λαμπρό, μας περιμένει δόξα, μην το θυσιάσεις, μην το εξουθενήσεις για μία βρώση. Ο Ισάβλη επόλυσε τα πρωτοτόκια. Για μία βρώση του κόσμου τούτου, για μία αμαρτία, για κάτι ευτελές, να χάσω το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Και παρακαλεί τα αδέρφια να μην χάσουμε το βραβείο. Και λέει, όταν τελειώσουμε, λέει ο Πέτρος, το τέλος αυτού του δρόμου θα μας περιμένει, λέει ο Αρχιεπιμήν.
Για να μας δώσει τον αμαράντινο στέφανο της δόξης, αδελφοί, πρέπει να βλέψουμε στα άνω. Πρέπει να ταινίσουμε, αδελφοί, στα ουράνια. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, αδελφοί, και να αφήνουμε τον εαυτό μας να σκεφτόμαστε τα ουράνια, αυτά που μας περιμένουν. Να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία, αδελφοί, να ζήσουμε για τον Χριστό. Να ονειρευτούμε τα πνευματικά, να ονειρευτούμε τα ουράνια, αδελφοί. Να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι είναι αυτά τα οποία μας περιμένουν. Μπορεί να μην τα έχουμε δει, μπορεί να μην έχουμε πολύ μεγάλη πληροφορία του τι μας περιμένει, αλλά πρέπει να τα εμπιστευτούμε, αδελφοί. Πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να εμπιστευτούμε, αδελφοί, τον Κύριο σε αυτά τα οποία μας έχει υποσχεθεί. Και λέει, αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβα αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Παύλος, αδελφοί, είχε ένα όραμα, είχε, αδελφοί, πάντοτε το μυαλό του στα αιώνια. Την καρδιά του την είχε προσιλωμένη εκεί, είχε στόχο. Και λέει εκεί, αδελφοί, καθώς το είχε αποκαλυφθεί στην προς Εβραίους επιστολή στο Ιώτα, αλφα κεφάλαιο, εν πίστη, λέει, απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες στας επαγγελίες, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς. Και πιστέντες και εγκολποθέντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτή τη γη. Είχαν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού, οι πιστοί άνθρωποι του Θεού που διαβάζουμε, είχαν, λέει, μακρόθεν ειδώντες αυτάς. Είχαν πληροφορία μες στην καρδιά τους τι τους περιμένει, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να υποστούν, να υπομείνουν για να κερδίσουν, αδελφοί, τα αιώνια. Και θυμάμαι, αδελφοί, είχα μια εμπειρία στο Καρπενήσι και έτσι με οικοδόμησε πάρα πολύ. Ήμασταν, αδελφοί, σε κάποια από τις μέρες που βρεθήκαμε. Είχαμε πάει για πεζοπορία. Στο βουνό μαζευτήκαμε κάποιοι αδελφοί και ήταν έτσι αρκετά κουραστικά και περπατάγαμε καμιά ώρα, μία μισή, και κουραστήκαμε, αδελφοί, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι, και γυρνώντας, αδελφοί, γίναγαμε έναν αδελφό κουρασμένο, ένας αδελφός από τη Ρόδο, ο οποίος αδελφός είχε ακούσει την ομολογία του, αδελφοί, και είχε κάνει τη διαδρομή Αλβανία-Ελλάδα περπατώντας 3 φορές και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και έτσι, όπως, αδελφοί, γυρνάγαμε, το θυμήθηκα, του λέω, αδελφέ, του λέω, τι να πει τώρα αυτό εδώ που κάνουμε με αυτό που κάνατε εσείς. 3 φορές, αδελφέ, από την Αλβανία στην Ελλάδα, στην Αθήνα, 3 φορές, και όχι από την κεντρική αρτηρία, την οδική, όχι από δρόμους έτσι, ούτε καν επερχιακούς, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος από την αστυνομία να τους πάρουν, να τους ξαναγυρίσουν. Και τους πηγαίναν από τα βουνά, από κακοτράχαλους δρόμους, από δύσκολους δρόμους. Και όμως, αδελφοί, ξέρετε τι γύρισε και μου είπε και μου χτύπησε μέσα στην καρδιά μου. Λέει, αδελφέ, δεν μας φαινότανε. Θέλαμε να τελειώσουμε, θέλουμε να φτάσουμε. Και δεν μας φαινόταν η διαδρομή ότι είναι δύσκολη. Και έτσι είναι, αδελφοί, και η ζωή μας με τον Κύριο. Πρέπει να αποβλέψουμε στα αιώνια, αδελφοί. Πρέπει να λάβουμε την πληροφορία. Ο αδελφός αυτός από την Αλβανία δεν του φαινότανε. Το να αφήσει την Αλβανία, την αφήσει τη χώρα του που ήταν μέσα στη φτώχεια, μέσα στη δυσκολία, μέσα στην πείνα, και να περπατήσει 10 μέρες περπατώντας χωρίς φαγητό. Μου έλεγε ότι βρισκόντουσαν με αρκούδες, βρισκόντουσαν με λύκους, αλλά δεν το υπολόγισαν. Θέλανε να φτάσουν στο τέλος, να φτάσουν στην Αθήνα, που έχει δουλειά, που έχει μεροκάματο, που έχει φαγητό. Και αυτό η πίστη τους και αυτοί οι αδελφοί, η όρασή τους, τους έκανε να μην τους φαίνεται ο δρόμος καθόλου. Την οδό, λέει, των προσταγμάτων σου, λέει, θέλω τρέχει όταν πλατείνει την καρδιά μου, αδελφοί. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν αγαπήσουμε, αδελφοί, το τέλος του δρόμου αυτού, θα τρέξουμε. Όταν καταλάβουμε ότι αυτό που μας περιμένει είναι πάρα πολύ ευλογημένο και είναι πολύ πιο ευλογημένο και ασύγκριτα, αδελφοί, συγκρίσιμο με αυτό το οποίο ζούμε, τότε θα περπατήσουμε, θα τρέξουμε. Δεν θα γυρίσουμε προς τα πίσω. Και μου έλεγε και ένας άλλος αδελφός, πόσο μεγάλες δυσκολίες, αδελφοί, κάνανε, γιατί άρχισε να ρωτώ έναν στους αδελφούς Αλβανούς. Τι, αδελφέ, εσύ πού πήγες, τι έκανες, πόσες φορές ήρθε. Ο άλλος μου είπε 10 φορές. 10 φορές από την Αλβανία στην Αθήνα. Και όμως, αδελφοί, δεν τους φαινότανε. Αν αγαπήσουμε τον Κύριο, αν αγαπήσουμε, αδελφοί, το τέλος αυτού του δρόμου, αν αποβλέψουμε, αδελφοί, στο τέλος της πίστεώς μας, που είναι η σωτηρία των ψυχών μας, που είναι το στεφάνι, που είναι το βραβείο, τότε, αδελφοί, θα μας φανεί λίγο ο κόπος για αυτόν τον αγώνα που έχουμε. Γι' αυτό το λέει ο Λόγος του Θεού, οι εντολές μου, λέει, δεν είναι βαριές. Δεν είναι βαριές οι εντολές μου. Δεν είναι δυσβάστακτα φορτία. Δυσβάστακτα φορτία βάζανε οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς. Αλλά ο Λόγος του Θεού και το περπάτημα το πνευματικό δεν είναι βαρύ, αδελφοί.
είναι ευλογία, είναι χαρά. Αρκεί όμως, αδελφοί, να έχουμε ατενήσει στα αιώνια. Αρκεί η καρδιά μας να προσιλωθεί στα πνευματικά, να προσιλωθεί, αδελφοί, στο τέλος αυτού του δρόμου. Τότε θα γίνει πολύ εύκολος και προσβάσιμος, αδελφοί, και εύκολος ο δρόμος που περπατάμε με τον Χριστό. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, να αποβλέψουμε στα αιώνια, να πάρουμε θάρρος. Να πάρουμε θάρρος, αδελφοί, και να κοιτάξουμε στα αιώνια, να κοιτάμε κάθε μέρα τι έκανα για τον Χριστό, πόσο χρήσιμος έγινα για τον Κύριο, πόσο χρήσιμος έγινα σήμερα για τους αδελφούς μου. Έκανα κάτι για τα αιώνια, έκανα κάτι για τον Κύριο σήμερα. Και λέει, αδελφοί, στο 14, αλλά εν πράτο τα μένω πίσω λησμονώ, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείο της άνοκλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα, αδελφοί. Ένα πράτο λέει. Ξεχνάω τα πίσω. Μα τόσα θαύματα, τόσες ενέργειες, τόσες αναστάσεις, τόσα κηρύγματα, τόσες αναγεννήσεις, τόσες εκκλησίες. Δεν θέλει να χάσει το βραβείο του, αδελφοί. Δεν θέλει να χάσει, αδελφοί, το στόχο του και το σκοπό του. Ο στόχος του δεν ήταν να χτίσει εκκλησίες. Ο στόχος του δεν ήταν να γίνουν θαύματα. Αυτά ήρθαν στην πορεία. Ο στόχος του ήταν, αδελφοί, να τελειώσει το δρόμο του με τα χαράς. Ο στόχος του ήταν, αδελφοί, να κερδίσει το βραβείο του Παύλου. Και στο τέλος, αδελφοί, στην Τιμόθεο επιστολή, τη Β', λέει, αδελφοί, με πολύ μπορούμε να πούμε καμάρι και με μεγάλη ευχαρίστηση, λέει, τον καλόν αγώνα τον αγωνίστηκα. Την πίστη τη διαιτήρησα. Του λοιπού μένει σε μέω της δικαιοσύνης, Στέφανος. Πλησιάζω τώρα για το στεφάνι της δικαιοσύνης. Πλησιάζω, είμαι πολύ κοντά στο στεφάνι της δικαιοσύνης. Και είναι χαρούμενος, αδελφοί, ο Παύλος, καθώς φεύγει από αυτή τη ζωή. Τελείωσε, είμαι κοντά στο στεφάνι. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, να πλησιάσουμε το στεφάνι. Είναι ανάγκη να βλέψουμε στο στεφάνι της ζωής αυτής. Στο στεφάνι που μας περιμένει ο Κύριος, αδελφοί. Ανεκλάλλει τα λόγια. Ανεκλάνητα, αδελφοί, πράγματα θα ζήσουμε, τα οποία δεν μπορούμε και πολλές φορές διστάζουμε να πούμε κάποια πράγματα, αδελφοί, γιατί δεν θα πέσουμε μέσα σε αυτά τα οποία ο Θεός θα κάνει μέσα στη ζωή μας και αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει. Πόσο μεγάλη ευλογία, αδελφοί, για τον άνθρωπο που θα μείνει, για τον άνθρωπο που θα τελειώσει το δρόμο του και θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί. Αμήν.